Ορίστε. Δεν είναι δικά μου για να με... Ευχαριστώ πολύ. Τι ευχαριστώ, υποχρέωσε μεγάλο. Όχι, μην μου λες τέτοια, γιατί θα σε εγκαταλείψω. Όχι, σε έφτανα μια μέρα. Υπόχι, κάτω. Δεν τελείται. Έφτανα εδώ, εκεί. Κοίταξε. Εγώ πω, γιατί είναι γειτονιά. Ρε παιδί, μας άρεσε το στάσιο. Δεν μπορώ να μην πάμε. Ναι, παιδί μου. Και είχε καλό. Α, λέω, δεν πας από το στάσιο. Γιατί ήταν, έχει αλλάξει. Όχι, έχει φύγει δηλαδή, η ώρα. Λόγω της εποχής. Τώρα πήγαινε ενώ στην ανάληψη. Νίκος, το ίδιο. Προς το Δημήτρη. Το ίδιο είναι, δεν είναι. Καρέκλης δεν πολύ προς το Δημήτρη. Παιδί μου, καρέκλης, πας πας, τράβατε και μπροστά πας. Αυτό παίρνουν και εδώ. Παίρνουν από πέντες. Πολύ πολλά, πολύ χρόνο. Γεια. Πολύ χρόνο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και στην υπογειά. Και καθηγητά, καλησπέρα. Είπα καλό στον Δημήτρη. Α, δεν σας κατάλαβα. Τι τόσο, δύο φορές θα είπα, δύο φορές. Μην μας πάρεις, ρε κουλάκι μου, τώρα που μιλάμε. Να χαιράσω τώρα ή στο τέλος, να έχουν και οι άλλοι. Ναι, και άλλοι, και άλλοι. Και άλλοι, και άλλοι. Και άλλοι, και άλλοι. Να χαιράσεις. Να χαιράσεις. Ναι, αλλά δεν το ξέρουν έξι ώρα και πολύ. Εδώ μπορεί. Το ξέρουνε. Το ξέρουνε. Το είπαμε ότι... Ε, και Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, κάνε, εσύ κάνε. Δεν τα θέλω. Δεν μου λες, τι συγγένεια έχουμε. Ξέρω, ίδιος. Δεν μου πει το πεθαρό σου τίποτα ότι έχουμε συγγένεια. Εσύ ποιος είσαι εσύ. Το παραγέντου κλητήρα του Μακαρίτη. Του κλητήρα, έτσι. Ο κλητήρας με τη μάνα μου. Ο παππούς μου ο κλητήρας. Μπράβο. Είδα συγγενήσα. Εμείς της μάνας μου. Της μάνας μου. Τάβαει. Ναι, μπράβο. Τότε να σας λέω δύο. Όχι. Δες, λέω, σας λέω. Το θέμα τι είναι. Καλά, στα δεκάλα. Καλά, στα δεκάλα. Σήμερα θα πάει. Παλιούς. Τότε. Πόσα χρόνια είναι? 24. 25 χρόνια. Από εκεί που πηγαίνετε προς πάνω. Ναι. Ξέρεις πότε, από το 80 και 80-81 εκεί ήταν. Ναι. Γιατί θυμάμαι εγώ που είχε κάνει εγχείρηση η κόρη μου η μεγάλη τότε από σχολή κοινήτητα και έφυγα από το νοσοκομείο τροχάδι και ήρθα για να για το κύκλο. Δεν θα πω κάτι, με συγχωρείς. Έχεις τηλεόραση στο σπίτι. Έχω τηλεόραση. Ναι. Πώς θα βλέπω τσόντα να τηλεόραση. Ότι σε τηλεόραση πώς. Τι τσόντα να βλέπω. Τι τσόντα. Ε, μάζε τώρα. Σαν θα βάλεις τώρα, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ότι και να πει τσόντα είναι τώρα. Το να έχεις και ειδήσεις που έχουν. Βλέπεις, κάνεις. Το να έχεις και να μην βλέπεις, κάνεις. Είσαι δυναμικός. Ορίστε. Πρέπει να είσαι δυναμικός. Εγώ δεν την ήθελα τη τηλεόραση. Έχεις όμως. Όχι. Είχα, αλλά την έδωσα. Πάρτε. Έχω το ραδιοφωνάκι. Όσοι είμαστε. Πρώτη και βράδυ. Όσοι είμαστε για να είμαστε και να βρεθούν κι άλλοι. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, ο πάντα λιγόν, θησαυρός των αγαθών και ζωής μονιμός, ελθέ και σκήνος. Καθάρισον ημάς από πάσα χειρίς σε
Γιατί δεν έρχομαι εδώ πέρα. Λοιπόν, κάποιος εδώ γείτονα από πάνω, είναι δύο παιδιά. Πώς λέγονται οι παιδιά που πάσουν στον ανήφορο εδώ πέρα. Δυο, έχουν μείνει, έχουν φύγει οι γονείς τους. Ο μεγάλος, ο Τάσος το λένε ποτέ. Βαγγέλης το πάει. Ο μεγάλος. Ο μεγάλος ο Βαγγέλης. Βαγγέλης. Ρώσα! 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 Ακριβώς, έρχονταν από εκεί. Λέω, τι θα μου πει. Ρε, τι είναι αυτός, ρε! Εδώ είναι το παράδεισο, εδώ είναι το δώρο. Όχι, όχι. Τι λέει για το παράδεισο, ρε. Όλα εδώ είναι παράδεισο αυτό, όλα εδώ είναι. Τα μισή στρεπούν. Καλά. Κάτσε τώρα κάτω και θα το πω. Καλά είναι οι άνθρωποι, στον κόσμο. Ναι, ρε, γάμω το κι άλλο, το γάμω. Γιατί του περνάει, περνάει, δεν με παίρνει με λαμβάνει. Θέλω τώρα, μην τα παίρνεις αυτά, θα γίνουν ρεζίνη. Θα γίνουν ρεζίνη. Έχουμε ασχοληθεί με το πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Με την του Κυρίου παρουσία, όπως λέει το πρώτο κεφάλαιο, επί 40 ημέρες συνεχώς μετά την Ανάστασή Του στους μαθητάς Του. Και φτάσαμε στο σημείο εκείνο που τους έδωσε μια παραγγελία, μια υπόσχεση, όχι παραγγελία, μια επαγγελία, μια υπόσχεση, ότι εγώ φεύγω και πρέπει να φύγω. Είναι συμφέρον δικό σας. Γιατί θα στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή, που θα μείνει μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Αυτό πραγματοποιήθηκε 10 ημέρες μετά την ανάληψή του στους ουρανούς. Πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Μας πληροφορεί ακόμη το βιβλίο των πράξεων ότι οι μαθητές του Χριστού, όχι μόνο οι 12, αλλά και οι 120 και ακόμα 500, όπως λέει η Αγία Γραφή, ήσαν συναγμένοι, μαζεμένοι στο υπερόν και σαν έργο είχαν την προσευχή, την ευλογία του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Ιησού Χριστού και την κοινωνία επομένως του σώματος και του αίματος και τη διδαχή, τη διδασκαλία που άκουγαν από τους αυτόπτες μάρτυρες του Κυρίου Ιησού Χριστού, τους μαθητάς. Άρα βρισκόμαστε ακριβώς στην περικοπή αυτή που οι Άγιοι Απόστολοι είχαν επιδοθεί αποκλειστικά και μόνο στο έργο της προσευχής. Από την ανάληψη μέχρι και την ημέρα που κατέβηκε
ο παρηγορητής, το Πνεύμα, το Άγιο. Ο Ιερός Ευαγγελιστής μας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής κατήρθε το Πνεύμα του Άγιου. Όταν λέει συμπληρώθηκε και η Πεντηκοστή ημέρα, κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιου. Εδώ θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν λέγει η Αγία Γραφή, συγκεκριμένα το βιβλίο των Πράξεων, για εορτή Πεντηκοστής, δεν εννοεί την εορτή που έχουμε εμείς σήμερα στις Πεντηκοστής, αλλά εννοεί την Εβραϊκή Πεντηκοστή. Είχαν οι Εβραίοι εορτή Πεντηκοστής από την ημέρα που βγήκαν και ελευθερωθήκαν από την Αίγυπτο και ύστερα είχαν και αυτή η εορτή σκηνοπηγίας, στείλανε σκηνές και βγαίναν έξω και μένανε για να θυμόνται τις ημέρες που ήταν στην έρημο με στις σκηνές. Είχαν εορτή Πεντηκοστής, κόβανε καρπούς από τη γη την ημέρα Πεντηκοστής και πρόσφεραν στο Θεό για να τον ευχαριστήσουν. Λοιπόν, τέτοια εορτή είχαν οι Εβραίοι. Και είχαν λάβει και παραγγελία από τον Μωυσή, ο Μωυσής από το Θεό, τρεις φορές το χρόνο, όπου βρίσκονται, σε οποιοδήποτε σημείο της γης, γιατί μην ξεχνάμε ότι το 70 ακριβώς μετά Χριστόν ή και πριν από το 70 οι Εβραίοι είχαν περάσει από σκλαβιά Βαβυλωνίων και είχαν, ήταν σκόρπιοι στα πέρα της Οικουμένης και τρεις φορές το χρόνο ερχόντουσαν στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν τις εβραϊκές γιορτές. Όχι μόνο όσοι ήσαν στην καταγωγή Εβραίοι, αλλά και εκείνοι που είχαν ακούσει έξω από τα Ιεροσόλυμα, έξω από το Ισραήλ, που είχαν ακούσει από Εβραίους για το Μωσαϊκό νόμο, Μωσαϊκή δασκαλία, και την είχαν αποδεχτεί τη Μωσαϊκή διδασκαλία. Μιλάμε όχι για χριστιανική διδασκαλία, για το Μωσαϊκό νόμο. Τον είχαν αποδεχτεί και ήσαν κατά έναν τρόπο στις αρχές της αποδοχής της διδασκαλίας του Μωσή. Γι' αυτό και ονομάζονταν προσήλυτοι. Αυτοί ονομάζονταν προσήλυτοι. Και Εβραίοι λοιπόν και προσήλυτοι και άλλοι, λέει, ευλαβείς βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα τις ημέρες της Πεντηκοστής. Σύμφωνα με τον νόμο, θα ερχόσαστε, λέει, στα Ιεροσόλυμα, έλεγε ο Μωυσής, μέσα στον νόμο, τρεις φορές τον χρόνο να δίνει το παρόν και να προσκυνάτε το Θεό που μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Αυτό λοιπόν γινότανε. Και αυτή την Πεντηκοστή γιορτάζανε οι Εβραίοι. 50 μέρες λοιπόν μετά την Ανάσταση του Κυρίου που γιορτάζαν την Πεντηκοστή οι Εβραίοι, κατέβηκε, λέγει, το Πνεύμα το Άγιον. Και αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι γιατί ήταν η Πεντηκοστή, γιατί ο Κύριος την Πεντηκοστή έστειλε το Πνεύμα το Άγιον, γιατί τότε, την περίοδο αυτή, ήταν περίοδος, λέει, καλοκαιριού, θέρους, με το δρεπάνι θέριζαν και μάζευαν από το θέρος τους καρπούς
όχι μόνο του θέρους, αλλά και από τα δέντρα ακόμα, μέσα με καρπούς. Έπεφτε λοιπόν δρεπάνι στους αγρούς, σύμβολο είναι αυτό, συμβολίζει, είναι τύπος. Πίσω από αυτόν τον τύπο, για εμάς τους χριστιανούς, κρύβεται η ουσία. Και το Άγιο Πνεύμα, λέει, που κατέβηκε από τον ουρανό την ημέρα της Πεντηκοστής, ως σαν Λόγος του Θεού, όπως και είναι, ήταν το δρεπάνι που με αυτό ο Κύριος, το Άγιο Πνεύμα που έπεσε σαν δρεπάνι, πήρε ως καρπό ψυχές μαζί του, ως τον ουρανό, αλλά από τον Λόγο του, τις έκανε δικές του. Ήταν ο καρπός που ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα δέχτηκε πρώτα απ' όλα τους μαθητάς του και συνέχεια αυτούς τους Εβραίους που βρέθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής και την προσήγη τους στα Ιεροσόλυμα. Το Άγιο Πνεύμα θα το δούμε, το συναντάμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα ήθελα να δούμε πώς συναντάμε το Άγιο Πνεύμα. Εδώ στην ημέρα της Πεντηκοστής κατέβηκε, λέγει, το Άγιο Πνεύμα σαν πύργη γλώσσα, ως η γλώσσα πυρός και σαν βία πνοή ανέμου. Παραλαμβάνω, σαν γλώσσα πύρινη, γεμάτη φωτιά και σαν βιαία πνοή ανέμου. Δεν ήταν φωτιά, δεν ήταν υλικό στοιχείο, ούτε πνοή ανέμου, αλλά επαναλαμβάνω, έμοιαζε σαν πύρινη γλώσσα, έμοιαζε και σαν βία πνοή ανέμου. Έτσι κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, κατέβασμα του Αγίου Πνεύματος και μετάδοση του Αγίου Πνεύματος σε προφήτες, οι οποίοι προφήτες δέχτηκαν το Αγίο Πνεύμα από τον Κύριο και στάθηκαν στους Εβραίους για να καλέσουν το λαό τον Εβραϊκό σε μετάνοια, σε αλλαγή ζωής. Γιατί κάθε φορά που εξόκυλε ο Εβραϊκός λαός, ο Θεός έστειλε και τον Αγγελιοφόρο του, τον προφήτη, και εκείνη μετάνοια. Να αναφέρουμε ένα από το πιο χαρακτηριστικό από όλα. Μετανοείτε, οίκη και γάρη βασιλεία των ουρανών, φωνάζει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Προφήτης του Θεού ήταν. Μετανοείτε. Να δούμε λοιπόν και στην Παλαιά Διαθήκη με ποιο τρόπο ο Θεός και τι είδος, ποια μορφή είχε το Άγιο Πνεύμα που έπαιρναν οι προφήτες. Διαβάζω και ακούτε, αξίζει χίλιες φορές τον κόπο. Εγώ το έχω διαβάσει μερικές φορές και θέλω να ξαναδιαβάσω γιατί με γλυκένει πολύ μέσα στην ψυχή. Ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθώρ, του πεθερού του, ιερέα της περιοχής Μαδιάμ. Κάποτε οδηγώντας τα πρόβατα πέρα από την έρημο, έφτασε στο βουνό του Θεού το Χορίβ, το όνομά του είναι αυτό. Τότε
του φανερώθηκε άγγελος του Κυρίου μέσα σε πύργη φλόγα, μέσα σε πύργη φλόγα που έβγαινε από μία βάτο. Ο Μωυσής είδε πως ενώ η βάτος είχε πάρει φωτιά και ήταν μέσα στις φλόγες, δεν καιγόταν η βάτος να γίνει στάχτη. Είπε λοιπόν ο Μωυσής, ας πάω να δω αυτό το παράδοξο θέαμα, γιατί δεν καίγεται η βάτος. Όταν ο Κύριος είδε ότι ο Μωυσής πλησίαζε για να παρατηρήσει, του φώναξε μέσα από τη βάτο, «Μωυσή, Μωυσή». Αυτός απάντησε, «Ορίστε, μην πλησιάζεις εδώ», είπε ο Κύριος, «βγάλε τα σανδαλιά σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι τόπος Άγιος». Εγώ, του λέει, είμαι ο Θεός των προγόνων σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Τότε ο Μωυσής σκέπασε το πρόσωπό του, γιατί φοβόταν να κοιτάξει το Θεό. Σίγουρα, αυτή η πύργη φλόγα στην οποία βρέθηκε, ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι μετέδωσε ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τη βάτα. Αξίζει τον κόπο επίσης να δούμε πότε ο Θεός τον πρίκησε με αυτή τη μεγάλη πρίκα, το Άγιο Πνεύμα. Φεύγει από τον άκτορα του Φαραώ, τα εγκαταλείπει και πορεύεται στην γη Μαδιάν. Έμεινε εκεί νομίζω 40 ολόκληρα χρόνια ή 20 χρόνια. 40. 40. Πάση περιπτώσει. Αφού εγκατέλειψε τα μεγαλεία πρώτα και αφού έζησε τσοπάνης προβάτου στο πεθερό του, αφού απέκτησε όλη την απλότητα που χρειάζεται ο Θεός για να επιφυτεί στο Άγιο Πνεύμα, τότε τον επισκέφτηκε ο Θεός. Και γιατί λέμε απλότητα, ακόμη και ταπείνωση, γιατί ταπείνωση ίσως απλότητα, γιατί λέει, του λέει ο Θεός, «Τώρα εγώ σε στέλνω στο Φαραώ να βγάλει στο λαό μου τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο». Αφού πήρε μετά από την αγιοσύνη που απέκτησε 40 ολόκληρα χρόνια στα πρόβατα, του λέει «τώρα σε στέλνω». Όμως ο Μωυσής, λόγω του ότι είχε συνείδηση ποιος ήταν ακριβώς και ποιος είναι αυτός με τον οποίο συνομιλεί, λέγει «μα εγώ είμαι βραδύγλωσσος, δεν μπορώ να μιλήσω, έχω βραδυγλωσία». Του πρόβαλε μία ουσιώδη αδυναμία που είχε ο Μωυσής, τη βραδυγλωσία, αλλά και την ταπείνωση παράλληλα με τη βραδυγλωσία. Αυτό μέτρησε ο Θεός και το έδεσε το Πνεύμα το Άγιο. Επίσης, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη θα δούμε άλλο τρόπο και άλλη μορφή μεταδόσεως του Αγίου Πνεύματος. Πάμε να δούμε τον προφήτη Ιεζεκίηλ.
το γραφή τη ηρεμία που έχω μπροστά μου. Ο Κύριος μου είπε, λέει ο προφήτης Ιερεμίας, πριν ακόμη σε πλάσω μέσα στην κοιλιά της μάνας σου, σε διάλεξα και πριν ακόμα γεννηθείς, σε είχα γνωρίσει για να είσαι προφήτης στους λαούς. Τότε ο Κύριος άπλωσε το χέρι του, άπλωσε το χέρι του, έτσι έβλεπε ο... Είναι, όταν διαβάσουμε την Αγία Γραφή, θα πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι ο Θεός χρησιμοποιεί μέσα και τρόπους που και εμείς χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να συνοηθούμε μαζί Του. Αλλιώς είναι κατανόητος ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζεται ο Θεός από κανέναν άνθρωπο. Όμως χρησιμοποιεί τα μέσα και τους τρόπους που και εμείς χρησιμοποιούμε για να έρθει με εμάς σαν επικοινωνία. Εδώ λοιπόν του μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα του προφήτη Ιερεμία ως εξής. Άπλωσε το χέρι του και του άγγιξε τα χείλη και μου είπε, απλώνει το χέρι, αγγίζει τα χείλη του προφήτη στο στόμα και του λέει, έτσι βάζω τα λόγια μου στο στόμα σου. Πρόσεξε, από σήμερα θα έχεις την εξουσία στα έθνη και στα βασίλεια να ξεριζώνεις και να γκρεμίζεις, να καταστρέφεις και να ερημώνεις, αλλά και να χτίζεις και να φυτεύεις. Αυτή είναι η παραγγελία που του έδωσε ο Θεός, αφού του ακούμπησε με το χέρι στο στόμα και του έδωσε τα λόγια. Του λέει, θα ξεριζώνεις τι, το κακό. Και τι θα κάνεις, θα φυτεύεις το καινούριο, το δικό μου λόγο που είναι πάντα νέος. Ποτέ δεν γυρνάει. Έπειτα ο Κύριος με ρώτησε, τι βλέπεις Ιερεμία, και αυτό διαβάζω και σταματάω για τη μετάδοση του Αγίου Πνεύματος στον προφήτη Ιερεμία. Με ρώτησε ο Κύριος, τι βλέπεις? Ένα κλαδί αμυγδαλιάς, απάντησα. Καλά είδες, μου λέει, και εγώ επαγρυπνώ για να πραγματοποιήσω τα λόγια μου. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει το προηγούμενο με τη μετάδοση του Αγίου Πνεύματος στον προφήτη Ιερεμία. Στον Άγιο Ελισσαίο. Στον Άγιο Ελισσαίο. Τον βρήκε στα πρόβατα ο προφήτης Ηλίας. Και όταν επρόκειτο να αναλυθεί ολοσώματος ο προφήτης Ηλίας στους ουρανούς, την ώρα που ανέβαινε με τα άρμα με τέσσερα άλογα στον ουρανό, του αφήνει την κάπα του ο προφήτης Ηλίας, που σημαίνει ότι ό,τι χάρισμα είχε ο προφήτης Ηλίας το μετέδιδε και στον προφήτη Ελισσαίο. Έτσι πήρε το Άγιο Πνεύμα ο προφήτης Ελισσαίος και την έβαλε την κάπα στον Ιορδάνη και άνοιξε ο Ιορδάνης και πέρασε. Και εδώ έχουμε μετάδοση του Αγίου Πνεύματος. Στο προφήτη Σαμουήλ λέγει, όταν κοιμόταν ο Σαμουήλ μέσα στον οίκο του Κυρίου
όπου βρισκόταν η κυβωτός του Θεού, η λιγνία του Θεού δεν είχε ακόμη σβήσει. Και ο Κύριος φώναξε: «Σαμουήλ». Εκείνος απάντησε: «Εδώ είμαι». Και έτρεξε στον Ηλί, τον ιερέα που ήταν μέσα, και του είπε: «Με φώναξες?» Δεν θα συνεχίσω, παρά θα πω εγώ, για να μην έχουμε χρονοτριβή. Του μίλησε στο ναό που ήταν. Εκεί ο προφήτης Σαμουήλ περνούσε τον χρόνο εν προσευχή και το πέτυχε πάνω στο πνευματικό έργο ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός μας, και του μετέδωσε με το λόγο, με το λόγο απλώς, το χάρισμα του Πνεύματος να γίνει προφήτης. Τέλος, να πάμε και στον προφήτη Δαβίδ. Ο ίδιος κράζει και λέει: «Ήμουνα τσοπανόπουλο και έβασκα πρόβατα και είχα ταπείνωση και ειρήνη». Με άλλο τρόπο τη λέει την ειρήνη, δεν θυμάμαι, αλλά λέει ειρήνη είναι το θέμα όλο. Ταπείνωση και ειρήνη. Και με διάλεξε ο Θεός και έστειλε τον προφήτη του, τον προφήτη Σαμουήλ, και τον έκρισε βασιλιά και προφήτη. Και τα δύο μαζί. Βασιλέα τον έκρισε με άγιο λάδι, εδώ με λάδι γίνεται η μετάδοση του Αγίου Πνεύματος, τον έκρισε ιερέα και προφήτη. Σε όλα εκείνα τα πρόσωπα που αναφέραμε, γίνεται σε αντιπροσώπους του Θεού μετάδοση του Αγίου Πνεύματος. Και δεν υπάρχει κανένας προφήτης που να μην πήρε το Άγιο Πνεύμα μετά από Αγιοσύνη. Μετά από Αγιοσύνη, Άγιο Βίο. Όλοι ξεχώρισαν στις αρετές και τιμήθηκαν από τον Θεό για αυτόν τον λόγο. Εδώ τώρα στους μαθητάς που είχε ο Κύριος επιλέξει για να βάλουν δρεπάνι και να θερήσουν καρπούς πνευματικούς, κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, εκεί που μείναμε, από εκεί που μείναμε συνεχίζω, σαν βιαία νοή και σαν φωτιά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι κατέβηκε σαν βιαία πνοή για να δείξει ανέμου, βιαία πνοή ανέμου, δεν ήταν άνεμος, αλλά σαν βιαία πνοή ανέμου, για να δείξει ότι τους μαθητάς που θα είναι γεμάτοι από Άγιο Πνεύμα, πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν θα μπορεί καμία επίγεια δύναμη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να αντισταθεί. Επαναλαμβάνω, δεν θα μπορεί καμία δύναμη να αντισταθεί στη δύναμη του Λόγου που θα είναι γεμάτο από Άγιο Πνεύμα στους μαθητάς του Κυρίου. Και αυτό φάνηκε αμέσως. Μαζεύεται κόσμος. Πάρθοι και Μίδιοι και Λαμίτε και Άραβες και Ασιάτες και Κρήτες που ήσαν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν, και άλλοι λαοί που αναφέρονται στις πράξεις των Αποστόλων, έξω από τον οίκο που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Και ας προσέξουμε, όλοι αυτοί
οι καλοί δέκτες που ήσαν συγκεντρωμένοι, γιατί ήσαν και κακοί δέκτες, άκουσαν το λόγο από τον Πέτρο και παραξενεύθηκαν, λέγει η Καινή Διαθήκη, και συνεχήθη το πλήθος. Συνεχήθη. Η λέξη συνεχήθη σημαίνει γεμάτη απορία και θαυμασμό, γέμισε το χώρο γύρω-γύρω. Είχε απορία και έκπληξη ένα μεγάλο μέρος του λαού που βρισκόταν έξω από τον οίκο, το υπερό της Πεντηκοστής. Λοιπόν, ο Πέτρος, εξ ονόματος όλων, αυτός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο αγρίκος ψαράς, ο αγρίκος, σημαίνει, αν το εξηγήσουμε στη γλώσσα την απλή δική μας, ο χωριάτης, αυτός ο χωριάτης, που φοβήθηκε, λέει, μπροστά σε ένα δουλάκι, όταν ο Κύριος δικαζότανε και τον αγγίθηκε τρεις φορές, αυτός τώρα μπροστά στα έθνη που έκανε μαζευτεί, ακούγεται να μιλά, να ομιλεί τη γλώσσα τους και να νικάει με το κήρυγμά του τους λαούς και να τους συγκεντρώνει μέσα στα δίχτυα του Κυρίου. Ο αλιέας των ηχθείων έγινε αλιέας ανθρώπων. Δεύτερο πίσω μου, είπε ο Κύριος, και πίσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Θα σας κάνω να ψαρεύετε ανθρώπους. Και επλήρωσε, λέει, όλο τον οίκον, γέμισε το Άγιο Πνεύμα, που ήσαν καθήμενοι. Και γέμισε, λέει, όλο το σπίτι που ήταν Απόστολοι, που ήσαν καθήμενοι. Και κάθισε τεφένα έκαστον αυτόν. Και κάθισε, λέει, πάνω στο κεφάλι του καθενός, ως η γλώσσα πυρός, σαν γλώσσα πύρινη. Τι σημαίνει το εκάθισε στο κεφάλι του καθενός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι πάγια εδραία εδραιώθηκε, πώς λέμε το εδραιώθηκε, το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους. Μπήκε στον εγκέφαλό. Εδραιώθηκε. Άλλο το μπήκε και άλλο το εδραιώθηκε στους Αγίους Αποστόλους. Λέει, σημαίνει το εδραίο και το μόνιμο, την κατοικία. Λοιπόν, ως η γλώσσα πυρός μεταδόθηκε και εδραιώθηκε και είχαν οι Άγιοι Απόστολοι να αντιμετωπίσουν. Θα το δούμε παρακάτω πώς το περιγράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λαούς βάρβαρους, πέρα για πέρα. Όμως, θα πρέπει να δώσουμε σημασία και σε κάτι ακόμα. Λέγει ότι κατοικούσαν στα Ιεροσόλυμα, λένε πράξη των Αποστόλων, θα έχεις το διαβάσει το δεύτερο κεφάλαιο, κατοικούσαν στα Ιεροσόλυμα άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους. Τι σημαίνει άνδρες ευλαβείς? Άνθρωποι που είχαν σεβασμό από όλες τις φυλές της γης, που επαναλαμβάνω, είχαν εγκαταλείψει την πατρίδα τους, τις οικογένειές τους, τα υπάρχοντά τους και είχαν πάει να προφέρουν λατρεία εκεί που ο Θεός ζητούσε στον Ναό του Σολομώντα την ημέρα της Πεντηκοστής. Είχαν αυτό το ότι κατοικούσαν Ιερός Χρυσόστομος στα Ιεροσόλυμα, σημαίνει ότι είχαν ευλάβεια οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, σε αυτούς τους ευλαβείς έγινε μετάδοση Αγίου Πνεύματος από τους Αγίους Αποστόλους. Επαναλαμβάνω, έγινε μετάδοση. Γιατί μια άλλη μερίδα που είδαν το φαινόμενο να μιλούν ξένες γλώσσες, οι Απόστολοι
φώναξε στους άλλους δίπλα που πίστεψαν, «Γλεύκους με μεστομένη εσύ», ότι είναι μεθυσμένοι, έχουνε, είναι γεμάτοι από μούστο. Και λέει ο Ιεροσυσόστομος, «Ότι σαν οησίας, ότι σαν διαδροπιάς, ότι σαν εσχυντίας, καλοκαίρι και, καιρός θερισμού, καιρός θερισμού, στα φιλιά τη γάγανε». Εδώ πρόκειται για τη διαβολή και τη συκοφαντία εκείνο που στάβωσε τον Κύριο, τον Κύριο. Έγινε, λέει, η μέρα η επιφύτηση του Πνεύματος. Έγινε ενώπιον όλων για να δούνε και εκείνοι που το στάβωσαν και εκείνοι που θα πίστευαν στη συνέχεια την αλήθεια γύρω από τα γεγονότα που είχαν συμβεί πριν από 50 ημέρες. Ότι αυτός που σταυρώθηκε, αυτός κεραστήθηκε, αυτός στέλνει και το πνεύμα του Άγιου. Για να δουν αυτή την ομή αλήθεια. Αλλά πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην έλεγαν οι Εβραίοι ότι είναι μεθυσμένοι οι Απόστολοι τη στιγμή που έπρεπε τον Κύριο να κάνει θαύματα, να βγάζει δαιμόνια και να φωνάζουν και να λένε «Εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Με τη δύναμη του μεγάλου διαβόλου λέει «βγάζει τα δαιμόνια». Αφού λέει «συκοφάντησαν τον Κύριο», εδώ θα συκοφαντήσουνε τους μαθητάς. Να θυμηθούμε τον λόγο του Κυρίου που είπε «Αν εμένα το δασκαλό σας τον προπυλάκησα και τον μαστίγωσα και τον σταύρωσα, εσάς που είστε μαθητές μου θα σας αφήσουνε ήσυχους? Ή εμένα διώξα και εμάς διώξουσε. Και εσείς θα περάσετε από το ίδιο καμίνι της φωτιάς που πέρασα κι εγώ». Άρα λοιπόν, είναι δυνατόν ένας που είναι γεμάτος γλεύκος να ομιλεί ξένες γλώσσες, να κατανοείται από τους λαούς, τους διάφορους που ήταν εκεί, και να ομολογούν αυτοί ότι πώς αυτοί οι Γαλιλαίοι μιλούν τη γλώσσα που μιλούμε εμείς στο χώρο, στη χώρα που μένουμε. Και διαβάζω λίγο και εξηγώ ταυτόχρονα. Τούτο δε πει, αυτό κάνει ο Κύριος μας, είναι να μάθωση του Πνεύματος τη χάρη. Για να μάθω τι δύναμη έχει χάρη ο Πνεύματος. Να φέρω στο μυαλό το δικό μας όλων, και το λέει και ο Ιεροσυσόστομος εδώ, «Ελάτε να δείτε», λέει τον Απόστολο Πέτρο, όχι μόνο την ώρα που του είπε η δούλη ότι είσαι μαθητής του και το αρνήθηκε, και άλλη φορά τον ίδιο Κύριος, θα πούμε στη γλώσσα μας, την απλή κατσαδιάς, έλεγε ο Κύριος, δίδασκε, και ο Πέτρος ζητούσε εξήγηση. Και ο Κύριος Ιησούς του λέει, όχι μόνο σε αυτό, και σημαντάς όλους, ακμήν και εμείς ασυνετιέστε. Ακόμα και εσείς, μετά από τόσα που έχετε δει, πριν κατεβείτε για πνεύμα, είστε άμυαλοι, ασύνετοι. Εδώ όμως, ο Απόστολος Παύλος, ο ασύνετος τότε, επήρε την φωνή αυτού, ύψωσε, λέει, από το υπερόρ τη φωνή του δυνατά και απενθέξα το αυτής και μίλησε. Πού? Όχι στη δούλη, αλλά σε λαούς.
Εκεί πια δεν υπάρχει η δειλία του λαγού, αλλά υπάρχει η ορμητικότητα του λέοντα. Η δύναμη ακατάβλητη του Κυρίου, η ακατανίκητη, που σαν την πνοή του ανέμου, σάρωσε το διάβολο και έφερε ψυχές 3.000 την ημέρα εκεί κοντά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Τι έκανε το Άγιο Πνεύμα, και λέγει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, ο Ιερός Χρυσόστομος, το διαβάζει ότι αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο, λέει το εξής: μόνον και εμείς αξίου σε αυτούς καταστήσουμε τις χάρες του Θεού, λέει, και εμείς αξίζει να κάνουμε τον εαυτό μας άξιο να έρθει χάρις του Θεού. Και τότε πάντα εύκολα έστω. Και τότε θα είναι όλα εύκολα. Δεν θα λέμε δυσκολεύομαι να κάνω το σταυρό μου, δυσκολεύομαι να μιλήσω για τον Χριστό, δυσκολεύομαι να κάνω μια λαιμοσύνη, δυσκολεύομαι να πάρω ένα άνθρωπο το φέρω στο κήρυγμα, δυσκολεύομαι να κάνω. Όλα αυτά από τη στιγμή που θα κατέβει το Πνεύμα το Άγιο θα είναι εύκολα. Και συνεχίζει. Πώς μοιάζει ο άνθρωπος που έχει Πνεύμα Άγιο επάνω του? Μοιάζει, λέγει, με φωτιά, με πυρ, που πέφτει επάνω στην καλαμιά. Η φωτιά, την καλαμιά την τρώει. Ή μοιάζει με άνθρωπο που πλησιάζει άλλον άνθρωπο και εκείνος είναι έτοιμος να το ορμήσει, αλλά εκείνος λέει έχει, ο άνθρωπος του Θεού έχει πυρ Θεού και ο άλλος έχει χόρτα ξερά επάνω του και καίγεται άμα θέλει να παλέψει με τον άνθρωπο του Θεού. Δεν τα βγάζει πέρα. Και εδώ λέει τα εξής τώρα. Πέστε μου, ο Ιερός Χρυσόστομος, τι έβλαψε τον Πέτρο το τόσο πλήθος που είχε απέναντί του? Πέστε μου, δεν μαχόταν ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι με τη φτώχεια και με τον λοιμό, με την πείνα τη φοβερή? Δεν μαχόταν με την ατιμία του κόσμου και με την κακή γνώμη των πολλών? Μήπως δεν ακούγανε κάθε μέρα οι Απόστολοι αυτοί που μας μιλάνε είναι πλανεμένοι? Άστε, είναι αγύπτες, είναι απατεώνες, φωνάζανε όταν ακούγανε τους Αποστόλους μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Δεν τα ακούγανε αυτά? Δεν τους χλέβαζαν, δεν τους περιγελούσαν οι παρόντες, τους Αποστόλους? Όμως, ούτε ο θυμός, ούτε η μανία ολοκλήρων πόλεων, ούτε οι αντιστάσεις, ούτε οι συκοφαντίες μπόρεσαν να τους κάνουν κάτι, ούτε η φωτιά, ούτε τα μαχαίρια, ούτε τα θηρία. Παντού είχαν πόλεμο γύρω τους οι Άγιοι Απόστολοι. Παντού είχαν πόλεμο γύρω τους. Και όμως, από όλα εκείνα τα δεινά, από όλα εκείνα τα βάσανα, υπερίσχυσαν και αναδείχθηκαν ανώτεροι και νικητές. Και ας προσέξουμε πώς ήταν, λέει, όλα εκείνα τα βάσανα μπροστά στους Αγίους Αποστόλους. Ως όναρ, σαν όνειρο, πέρασαν, τα αντιμετώπιζαν οι Απόστολοι όλα εκείνα τα δεινά, όπως ένα όνειρο που βλέπουμε εμείς και φεύγει γρήγορα γρήγορα. Και ακόμη σαν μια ζωγραφιά. Φοβερό πράγμα, ε? Να έχεις μπροστά σου ό,τι κακό έχει ο κόσμος να σου προσφέρει και εσύ να λες, αυτό για μένα είναι μια ζωγραφιά. Αυτό για μένα είναι ένα όνειρο. Αυτό κάνει
η πληρότητα που δημιουργεί το Άγιο Πνεύμα σε εκείνους που είναι πνευματοφόροι, γεμάτοι από Πνεύμα Άγιο. Και ακόμη, τι δεν το Άγιο Πνεύμα δεν εξαφάνισε τους θυμούς που είχαν κάποτε και αυτοί. Είχαν θυμό κάποτε οι Απόστολοι, δεν βρίαζαν. Πάει ο θυμός περίπου από το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί ήξεραν πολύ καλά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι θα ακούσουν τους ίδιους τους Εβραίους που στάβησαν τον Κύριο να λένε: «Μήπως θέλετε με αυτά που λέτε να μας πείτε ότι εμείς είμαστε που χύσαμε το αίμα του Χριστού? Μήπως θέλετε να μας κατηγορήσετε ότι εμείς το χύσαμε?» Και ήταν αυτοί. Πώς το λέει. «Θέλετε παραγίνευ ημάς το αίμα του ανθρώπου τούτου, αυτού που εσείς τώρα κάνετε κήρυγμα στο όνομά του? Με άλλα λόγια μας λέτε ότι εμείς το χύσαμε το αίμα του?» Και αυτή ήταν η φωνιάς του Κυρίου. Δεν φοβόντουσαν οι Απόστολοι να πούνε: «Ναι, εσείς είστε οι φωνιάδες». Γι' αυτό και δέχονταν και φυλακίσεις και μαστίγια και το καθεξής. Μπροστά στο λόγο του Πέτρου, η Οικουμένη έκλεισε, γονάτισε το παλιός και δέχτηκε το λόγο του Πέτρου. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Στην Αθήνα είχαμε τον Πλάτωνα, είχαμε σχολές σοφών που μόνο μέσα στο χώρο εκείνο ακούστηκαν και πέθαναν και από εκεί πέρα άλλοι από τους μαθητάς του δεν σέβαλαν. Εδώ έχουμε Αποστόλους που το κήρυγμα τους ακούστηκε στα πέρατα της Οικουμένης». Λέει ο Δαβίδ, 1070 χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός μας, ότι ο λόγος του Κυρίου και των μαθητών ακούστηκε και στα πέρατα της Οικουμένης. Το ακούμε σε κοινωνικό, σε διαλειτουργία, ότι άμα γιορτάζουν Απόστολοι, αυτό ακούγεται. Στα πέρα της Οικουμένης ακούστηκε το κήρυγμά τους. Τα ρήματα αυτό. Πώς γνωρίζουν τον Πλάτωνα, πώς τον Αριστοτέλη, πώς τους σοφούς? Έλεγε, λέει, ανοησίες, λέει ο Πλάτωνας, ότι η ψυχή του ανθρώπου, ότι ο ίδιος δηλαδή ο Πλάτωνας, όταν θα πετάει θα πήγαινε σε μια μύγα μέσα, με τεσσάρκους. Αλλά η μύγα όχι στον Πλάτωνα, είναι ανώτερη από τον Πλάτωνα, λέει ο Πλάτωνας. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που δεν τα χωράει η λογική του ανθρώπου. Φιλοσοφούσαν το τι γίνεται όταν θα φύγει. Όμως ο Κύριος με την Ανάστασή του απέδρισε ότι ο άνθρωπος έχει αιωνιότητα επάνω του και ότι γεννιέται και πορεύεται από τη γέννησή του στην ουράνια βασιλεία, εκτός αν θέλει να πάει στην αιώνια κόλαση. Αν και τελειώνω, ο άνθρωπος δεν έχει αρχή με τη γέννησή του. Δεν έχει αρχή την ώρα που γεννιέται. Πάει παραπέρα η αρχή του. Και για να καταλάβουμε, γεννηθήκαμε επειδή ήταν θέλημά του. Σίγουρα ναι. Αφού λοιπόν με το θέλημά του γεννηθήκαμε, το θέλημά του μετράει χρόνο. Μπορώ να πούμε ότι
τότε άρχισε να θέλει ο Θεός. Είναι αιώνιο το θέλημά του. Άρα, γεννηθήκαμε επειδή αιώνια ήθελε ο Κύριος να γεννηθούμε. Γι' αυτό φωνάζει ένας προφήτης, δεν θυμάμαι το όνομά του. Αιωνίαν αγάπηση η γάπησάς με Κύριε. Τελειώνω, συνοψίζοντας με πολύ ελάχιστα λόγια, το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος που κατοικεί μέσα στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνος που μας χορηγεί τη ζωή. Δεν λέμε και ζωής χορηγός, στο Βασιλείο Φουράνιο. Είναι χορηγός της ζωής. Και τη ζωή που κυλάει και περνάμε εδώ τώρα στον κόσμο αυτό και τη αιωνία ζωή, αφού είναι αιώνιο το Πνεύμα του Άγιο. Είναι, επαναλαμβάνω, ισότιμο, έχει ίδια τιμή με τον Πατέρα και τον Υιό. Και ισόκυρο και ίδιο Κύρος. Δεν υπάρχει να είναι κατώτερο από τον Κύριο και κατώτερο από τον Πατέρα. Είναι τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος. Εμείς λοιπόν, οι βαπτισμένοι, σύμφωνα με του Κυρίου το λόγο και το θέλημα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όταν μας βύθιζε μέσα στην Ιερά Κολυμβήθρα ο ιερέας, μας εξαγίασε, όταν δεν μας σταύρωσε με το Άγιο Χρίσμα, μας μετέδωσε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει βαπτισμένος που να μην πήρε χαρίσματα από τα Άγια Πνεύματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, σαν τους προφήτες, σαν τους Αποστόλους, εξαρτάται αν, όπως είδαμε μέσα στους Αποστόλους, λέει, πήγε και κάθισε πάνω στο κεφάλι του καθένα, στερεώθηκε στον Απόστολο και στους προφήτες. Γιατί στερεώθηκε? Γιατί ήταν στέρεοι και στην πίστη και στις αρετές. Από εκεί και πέρα, καλούμε ο καθένας από εμάς να δει πώς στέκεται απέναντι στο Άγιο Πνεύμα. Έτσι στέκεται και το Πνεύμα. Στεκόμαστε με ζωή σύμφωνα με αυτή που θέλει το Άγιο Πνεύμα, κάνουμε κάποιες προσπάθειες. Αυτό είναι παρηγορητής και μας βοηθάει και γινόμαστε καλύτεροι. Βεβαίως δεν το αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν είναι δυνατόν. Γιατί ο Μωυσής λέει όταν είδε τον Θεό, δεν άντεξε να το δει. Δεν αντέχουμε και εμείς να δούμε την παρουσία του Πνεύματος μέσα μας. Όμως υπάρχει μέσα. Όμως μας φωτίζει. Όμως μας καθοδηγεί. Όμως αυτό το Πνεύμα μας ανοίγει την ψυχή να περάσει μέσα η χάρη του για να γίνουμε δική του. Αμήν. Αν θέλει κανείς να πει κάτι, να πει κάτι. Ευχαριστώ. Να πεις. Μια απορία. Πώς ο Άγιος Πέτρος φοβήθηκε να ομολογήσει τον Κύριο μπροστά σε μια δούλη και δεν φοβήθηκε στον κήπο της Γεσθημανή να κόψει το αυτί του μάνα, του υπηρέτη. Εκεί και εκεί όχλο είχε και μάλιστα εξαγριωμένους ανθρώπους. Εκεί έβγαλε το μαχαίρι να κόψει. Μου φαίνεται έτσι, όχι απίστευτο. Θαυμάζω δηλαδή το θάρρος του Πέτρου εκείνη τη στιγμή. Και απ' την άλλη μια δούλη φοβήθηκε για τους πει ναι, ναι, και εγώ μαθητής, τι θέλεις. Μου φαίνεται παράξενο. Δεν είναι παράξενο. Είναι έτσι, πώς θα το πατήσω. Ο Πέτρος λέει στο Ευαγγέλιο μέσα ότι είχε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα είχε? Να είναι ορμητικός. Και εκείνη τη στιγμή είδε το δάσκαλό του να φύγεται και θα λέγαμε λόγω του χαρακτήρος χωρίς να αντιληφθεί τι κάνει. Όρμησε και τον καθή. Εδώ που είχε και το μυαλό και τη γνώση μαζί, έβαλε την δουλειά από κάτω. Φαντάζομαι. Ναι, αλλά μετά την κάθε και πνεύματο δεν υπάρχει, δεν πρέπει να καθόλου πουθενά. Άμα υπήρχε, θα δούμε τι ήταν ο Πέτρος δηλώσει. Αλλά εκεί ενήργησε η ορμητικότητα που είχε και η οργή του και ο θυμός, όπως είπες,
σε ώρα παραφοράς, δηλαδή σε μια κατάσταση εξαλωσύνης, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν θηρία. Θηρία, μπράβο, αυτό είναι. Τέλειος, είναι τα πεσόλα. Να κάνω σε φιλέρα. Πριν από τον Αβραάμ, πριν από τον Αβραάμ, δεν υπήρχαν προφήτες. Όχι. Δεν αναφέρει η γραφή για προφήτες. Δεν αναφέρει. Δεν αναφέρει ούτε η Παλαιά Διαθήκη, από τον Αβραάμ και εδώ. Ο πρώτος προφήτης είναι ο Μωυσής. Ο πρώτος. Ως προφήτης είναι ο Δαβίδ, έχουν τον Μωυσή και από εκεί πέρα αρχίζει κάποιο πράγμα. Γιατί αυτός έκανε την έσοδο. Ναι, 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 ναι. Έχουμε ανθρώπους του Θεού, τον Ιαπώ, με τα 10 παιδιά. Πού κάνεις εσύ. Έτσι. Λοιπόν, η γραφή αναφέρει μόνο αυτούς προφήτες. Είναι 12 και 6, 18 της Ζωνιώδη. Χωρίς τον Δαβίδ. Έχει πριν από αυτό. Από αυτούς. Χωρίς τον Δαβίδ. Αυτά είναι. Ναι. Πριν από αυτούς λέω δεν υπήρχε. Ήταν εκλεκτός λαός του Θεού. Όταν λέμε εκλεκτός, αυτοί ήσαν λίγοι στην αρχή. Μετά η σφορά τον έμαστε. Πρώτα απ' όλα είχε λίγη μέρα. Δύο πέρα. Δύο. Πώς θα έχει. Θα έχει φιλαζία. Αναδρομικά. Να σου πάει και κάποιο τύπο του σάτς. Κάνουμε ερωτήσεις και μας έχετε. Τι είπες. Κάνουμε ερωτήσεις και μας έχετε. Την κυριακή μου και το σπότι. Κυριακή μέρα το σπότι. Μια πολλά και τελευταία. Δεν ξέρω. Την Κυριακή και δύο. Θα έρθω σπότι να αγωνίσει νομίζω. Τούτη Κυριακή. Πόσο και μέρα σε την Κυριακή. Είναι αυτή η Κυριακή. Είναι 11 μήνες. 11 μήνες. Εδώ. Θα κάνει γέγιο το πρόσωπο Ευαγγελό. Πάνω. Επάνω. Θα μιλήσει. Τι ώρα. Κύριε Σουλατζή, 6 ώρα. Ποιος. 6 ώρα, ο Σόρτα Σπότη. Ξέρω τι ώρα. Έχει πίσω κούλα μένα. Πίσω κούλα. Λέει 6 ώρα για να ακούσει και πώ θα το πει. Δεν ξέρω. Έχω ένα. Ακούσαμε 6. Ήσαν το παπαχρήστο, αλλά. Έχω ένα πρόβλημα πάνω από εδώ. Δεν μου ανάβουν κάτι φώτα. Στην αίθουσα. Πέρα ένα λόγο, πες το κουμπάρο σου. Δεν το πέθω το. Πες το. Ποιο είναι. Παπαχρήστο. Μα αφού σου λέω, είπα για τον Παπαχρήστο και μου λένε πήγε πάνω στο όρος. Εσάς είμαι. Ναι, θα κέφτει. Θα μια ασφάλεια δει, πες κάτι. Όχι, όχι. Κάτι είναι ρε παιδί. Τι. Ξέρεις από. Όχι. Εσύ ξέρεις εσύ. Βασίλης, τι είναι. Ανάβουν όλα, αλλά κάτι που θέλω να ανάβουν, δεν ανάβουν. Σε βλέπουν εσένα και δεν ανάβουν. Γι' αυτό ρώτησα και το... Ρώτησα και το... Τι να του πω, πότε είσαι εδώ, κάθε μέρα είσαι εδώ. Άκουσε. Κάθε μέρα είσαι εδώ. Κάθε μέρα. Δηλαδή αν έρθω, πού θα σε βρω. Εδώ, τώρα, πάω. Τι τώρα, πάω. Πάω, παιδί μου, δεν είμαι εδώ τώρα. Α, και θα σε πάω, πάω. Τώρα, στέκα. Πάω, έτσι, μια ματιά. Τι ξέρει, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε σε εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε σε εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε σε εμάς. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επιμήνων σου, δώσε την γη σήμερα. Και άφεσε την το αφήνημα τα ημών. Ως την εσαφία με τη σωτηρέτη σου. Η συνέχιση μας πειρασμό, αλλά ρίξε ημάς και στον Κύριο. Διευκόν, τον Αγίο, Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Βοηθιά μας. Κύριε, πού πας. Ξέρω.